Βλέπουμε από τις ερωτήσεις το 1, ο αριθμός των τρόπων να τοποθετήσω νη διαφορετικά αντικείμενα σε μη υποδοχές, όταν έχει σημασία η σειρά των αντικειμένων στις υποδοχές, είναι ίσως με. Προσέξτε πάρα πολύ τις εκφωνήσεις, όπου σου λέει ένα συνδυαστικό πρόβλημα και ένα δεύτερο συνδυαστικό πρόβλημα και σας συνδέει με το ίσα με. Αυτό πάντα πρέπει να λύσω το ένα ερώτημα, να λύσω τα άλλα ερωτήματα, να συγκρίνω αποτελέσματα, έχουμε πει. Οπότε το κεντρικό πρόβλημα πρόκειται για μια διανομή διαφορετικών, έτσι, με σειρά στις υποδοχές, το λέει ρητά. Οπότε πάω και κατεβάζω τον τύπο τον οποίο έχουμε για τη διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Κλάσμα, στον αριθμητή έχω το παραγωγικό νη συν μη μειον 1 και στο παρονομαστή έχω το παραγωγικό μη μειον 1. Έτσι, τώρα το αν μπροστά σου έχεις το μη συν νη μειον 1 παραγωγικό, το νη συν μη ίσο με το μη συν νη, άρα ισοδύναμη διατύπωση, έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό είναι η λύση στο κεντρικό πρόβλημα, το κρατάω και έχουμε πει ότι αυτό θα μου το φτάνει μέχρι το κλάσμα των παραγωγικών. Αν μου το φτάσει μέχρι το κλάσμα των παραγωγικών, που εδώ είναι ήδη κλάσμα με παραγωγικά, και συγκρίνει αποτελέσματα, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, με βάση αυτά, είναι λάθος. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Διατάξεις νη αντικειμένων από αυτά τα αντικείμενα. Εσύ ξέρεις ότι άμα σου λέει διατάξεις συνδυασμοί από κάτω και δεν σου καθορίζει, έτσι, αν είναι χωρίς επανάληψη ή με επανάληψη, κατά σύμβαση στο μάθημα θεωρείται χωρίς επανάληψη. Οπότε εδώ πέρα τι λέει, λέει ότι από νη συν μη μείον ένα αντικείμενα, αυτά λοιπόν είναι όλα τα αντικείμενα, εμείς θα διατάξουμε τα νη. Άρα έχουμε αυτό εδώ τον τύπο να υπολογίσουμε και βέβαια εδώ πέρα και στο τυπολόγιο όσο να το βάλεις άμα έχεις πρόβλημα, το π να μου το διαβάζεις ως εξής, να μου λες ότι θα μου βάλεις το παραγωγικό του πρώτου προς το παραγωγικό του πρώτου μείον το δεύτερο. Έτσι. Τελείως ισοδύναμα και για το σε του συνδυασμού, το σε του αβ. Άμα σου βάλω περίπλοκες παραστάσεις να υπολογίσεις που έχουν τα νη και τα μη για να μην τα μπλέξεις, έτσι, το σε ή ισοδύναμα αν σου δώσω την παράσταση α να β, που ξέρεις ότι σημαίνει σε, αυτό θα μου το γράφεις πάντα α παραγωγικό, β παραγωγικό, α μείον β παραγωγικό. Εντάξει, θα μου το γράφεις έτσι, γιατί έτσι ελαχιστοποιούνται τα λάθη. Δηλαδή, εδώ φαίνεται τώρα ότι όπου α στον τύπο θα βάλω το νη συν μη μείον 1, όπου β στον τύπο αυτό που έχω γράψει θα βάλω το νη. Συνεπώς αυτό αν το υπολογίσω έχω νη συν μη μείον 1 παραγωγικό στον αριθμητή και στον παρονομαστή έχω α μείον β, το πρώτο μείον το δεύτερο δηλαδή. Άρα νη συν μη μείον 1 μείον νη και όλο αυτό με παραγωγικό. Φεύγεις, φεύγεις και τι μένει. Μένει ό του θαύματος κατευθείαν ακριβώς το ίδιο, η ίδια απάντηση με το κεντρικό ερώτημα. Συνεπώς το ερώτημα αυτό βεβαίως το 2 είναι σωστό. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτές τις ποσότητες. Τώρα το 3 είναι σίγουρα λάθος, γιατί αν βγάλουμε τις διατάξεις με τους ίδιους αριθμούς, ότι μας γίνει το ερώτημα, αποκλείται να είναι και συνδυασμοί, γιατί συνδυασμοί διαιρούν και με ένα παραγωγικό όπως ξέρεις. Οπότε θα το κάνω μόνο για λόγους εξάσκησης, δηλαδή αν φαινόταν χρήσιμο να το υπολογίσουμε αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να μου πεις ότι θα βάλεις το πρώτο με παραγωγικό, το α με παραγωγικό που λέει πάνω αριστερά στον τύπο που βλέπεις μπροστά σου, άρα είναι το νη συν μη μείον ένα παραγωγικό. Και μετά το κάτω με παραγωγικό, δηλαδή το νη, το β που λέμε πάνω στον τύπο, νη παραγωγικό. Και μετά το α μείον το β, άρα νη συν μη μείον ένα σημειώνω, μείον το νη και όλο αυτό με παραγωγικό. Θα φύγεις εσύ με σένα και θα μείνει νη συν μη μείον ένα παραγωγικό προς νη παραγωγικό επί μείον ένα παραγωγικό. Εδώ φαίνεται ότι αυτό δεν είναι ίδιο και με το κεντρικό ερώτημα, γιατί είναι διαιρεμένο με έναν υπαραγωγικό έξτρα. Και για το λόγο αυτό, αυτό το ερώτημα είναι λάθος. Πάμε και στο ερώτημα 4, όπου δουλεύουμε το πινακάκι που έχουμε στο τυπολόγιο. Εδώ θέλω να παρατηρήσεις και να σκέφτεσαι ως εξής. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα σου έχω δώσει μία γεννήτρια συνάρτηση, η οποία μπορείς να την βρεις στο τυπολόγιο στους συνδυασμούς με επανάληψη στη γραμμή και επίσης στη γραμμή που λέει ότι έχω τη διανομή ομοίων αντικειμένων σε υποδοχές. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τον εκθέτη που μας έχει βάλει. Ο εκθέτης που μας έχει βάλει, τώρα θα τον κρατήσουμε σε, γιατί είναι αυτούσιος πάνω σε μια γραμμή του τυπολογίου, στη διανομή πλέον ομοίων αντικειμένων στις υποδοχές και μετά θα κάνεις και ταύτιση με βάση το συντελεστή. Σου έχω δώσει συντελεστή απλής γεννήτριας και εδώ πέρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είναι ακριβώς η παράσταση που έχουμε μπροστά μας, είναι ακριβώς η γραμμή του τυπολογίου που αφορά τη διανομή ομοίων αντικειμένων σε υποδοχές. Άρα αυτό είναι νη συν μη μειον 1 ανα νη, έτσι. Και μπορείς να καταλάβεις βέβαια ότι
αφού υπολογίσαμε το συντελεστή από το τυπολόγιο, είναι νη συν μειον ένα νη, το οποίο βεβαίως, αν κάνουμε και τις πράξεις μέχρι τα παραγωγικά όπως έχουμε πει, είναι νη συν μειον ένα παραγωγικό προς νη παραγωγικό επί το πρώτο μείον το δεύτερο, θα φύγουν πάλι τα νη και θα μείνει τελικά το μη μειον ένα παραγωγικό, άρα το ερώτημα 4 είναι επίσης λάθος.